φιλανθρωπία και η στοργική συμπάθεια του κυρίου Ιησού προς τους ασθενείς και τους πάσχοντες. Όταν ο Κύριος έμπαινε σε ένα χωριό, το συνάντησαν 10 άνθρωποι οι οποίοι υπέφεραν από λέπρα. Δεν είχαν τότε βρεθεί φάρμακα ανακουφιστικά και θεραπευτικά για τις διάφορες ασθένειες και σύμφωνα με τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, όσοι υπέφεραν από λέπρα δεν έπρεπε να πλησιάζουν τους υγιείς ανθρώπους, γι' αυτό και έμειναν έξω από την πόλη. Οι 10 λεπροί, μόλις αντιλήφθηκαν ότι ήταν ο Ιησούς, άρχισαν να φωνάζουν δυνατά, «Κύριε Ιησού, διδάσκαλε, λυπήσου μας, σώσε μας από την αρρώστια που μας βασανίζει». Οι φωνές τους και οι εικαισίες τους δεν πήγαν χαμένες. Ο φιλάνθρωπος ιατρός ανταποκρίνεται στις θερμές παρακλήσεις τους και τους λέει, «Πηγαίνετε στους ιερείς και δείξτε τους τα σώματά σας για να βεβαιώσουν αυτοί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, ότι πράγματι θεραπευθήκατε». Οι 10 λεπροί πίστεψαν ότι θα θεραπευθούν και ξεκίνησαν να πάνε στους ιερείς, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, για να πάρουν από εκείνους την πιστοποίηση και την βεβαίωση της θεραπείας τους. Πραγματικά, καθώς πήγαιναν στους ιερείς, θεραπεύθηκε η λέπρα και έγιναν τελείως καλά. Αλλά ενώ μέχρι την ώρα εκείνη οι 10 λεπροί ήταν ενωμένοι λόγω της ασθενίας τους, τώρα που θεραπεύτηκαν χωρίστηκαν σε 2 ομάδες. Οι 9 έτρεξαν στα σπίτια τους και τους συγγενείς τους για να χαρούν και να πανηγυρίσουν τη θεραπεία τους και ξέχασαν τον μεγάλο ευεργέτη τους. Ένας μόνο θυμάται τον ευεργέτη του. Όταν είδε ότι είχε φύγει από το σώμα του η λέπρα, γύρισε πίσω κοντά στο σωτήρα του, δοξάζοντας με δυνατή φωνή τον Θεό. Έπεσε με το πρόσωπο κάτω στη γη κοντά στα πόδια του Ιησού και τον ευχαριστούσε και του έδειχνε την ευγνωμοσύνη του. Και αυτός, ο ένας, δεν ήταν Ιουδαίος, αλλά Σαμαρίτης. Ο Κύριος ευχαριστήθηκε από την εκδήλωση της ευγνωμοσύνης του, λυπήθηκε όμως για την αχαριστία των άλλων. «Δεν καθαρίστηκαν», είπε, «από τη λέπρα και οι 10, γιατί ένας μόνο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, πού είναι οι άλλοι 9, ήταν δύσκολο πράγμα να γυρίσουν και να ευχαριστήσουν τον Θεό, όπως έκανε ο ξένος και αλόφιλος αυτός Σαμαρίτης». Δικαιολογημένο το παράπονο του Κυρίου μας. Και τότε, για να ανταμείψει την ευγνωμοσύνη του Σαμαρίτη, έδωσε μαζί με τη σωματική υγεία και την πνευματική. «Σήκω και πήγαινε στο καλό», του είπε. «Η πίστη σου δεν θεράπευσε μόνο το σώμα σου από τη λέπρα, αλλά αυτή η πίστη σου θα σε οδηγήσει και στη σωτηρία της ψυχής σου από τη λέπρα της αμαρτίας, εάν μείνεις μέχρι τέλους πιστός σε μένα και εφαρμόζεις τις εντολές σου». Βλέπετε, αδελφοί μου, ότι ο Κύριος είναι πράγματι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Όπως θεράπευσε τότε τους 10 λεπρούς, έτσι ο ίδιος με τη χάρη των μυστηρίων της Εκκλησίας, μάλιστα με το Άγιο Ευχέλιο, χαρίζει την υγεία στους ανθρώπους όταν αυτός το κρίνει. Αλλά αν τη θεραπεία του σώματος δεν τη δίνει πάντοτε, χαρίζει χωρίς εξαίρεση την άφεση των αμαρτιών και την ψυχική σωτηρία όταν μετανοούμε για τις αμαρτίες μας και εξομολογούμαστε στους λειτουργούς της Εκκλησίας. Έπειτα από μία ειλικρινή εξομολόγηση, ο ίδιος ο Κύριος λέει στον μετανοημένο μέσω του ιερέως, «Αναστάς πορεύου, η πίστη σου σε σου και σε».